υπέροχο. Αναδεικνύει το ωραίο της μπούστο ναι. και την ωραία της οπισθογραμμή. Σιλουέτα. Πώς θα το πω. Σιλουέτα. Ναι, σιλουέτα. Σιλουέτα, ναι. Πολύ καλό. Εκεί υπέροχο. Θα κοιτάς. Α, εκεί θέλετε να κοιτάω. Κοίταζα τη ζέτα, συγγνώμη. Να, έχει εκεί μόνο. Έχει εκεί μόνο. Τα κλέβεις από εκεί. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε άλλη φωτογραφία. Επόμενη. Άλλη φωτογραφία. Εδώ που βγαίνει σαν Αφροδίτη είναι από το νερό, μα πραγματικά. Και αυτό αρέσει. Ναι, είναι πολύ σεξι ζέτα μακρυπούλια. Α, σου κάνει εντύπωση. Όχι. Αλλά είναι πολύ σεξι ζέτα μακρυπούλια και μου αρέσουν όλα τα μαγιό πάνω τη. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει έτσι ένα. Ναι. Ένα άναμα. Φέτος βέβαια τη ζέτα δεν έχουμε δει πολύ με μαγιό. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω, γιατί στην Πάρο που έχει πάει μόνο δύο φορές. Συγγνώμη, ήθελα να με προσέξεις. Έχει πάει μόνο δύο φορές στην Πάρο και από τις δύο αυτές φορές έχουμε μαγιό και τις βλέπουμε. Τώρα τις υπόλοιπες μέρες δεν ξέρουμε που είναι, δεν έχει εμφανιστεί. Είναι η σειρά του Γιώργου να δώσει βραβείο στη ζέτα μακρυπούλια. Δίνει το βραβείο, αιτιολογείς και μετά πέφτει το βραβείο. Λοιπόν, πρέπει να αιτιολογήσω κιόλας. Βεβαίως. Θα τη δώσω. Το μπρονζέ τσόκαρο, ναι. το οποίο είναι. Είναι καλό, παιδί μου, να το δίνω σε καλό εγώ. Τι σε νοιάζει. Ναι. Γιατί είναι υπέροχη, κούκλα, καταπληκτική και δυστυχώς δεσμευμένη. Ζέτα μου λοιπόν. Για Χατζηγιάννης. Για σένα το μπρονζέ τσόκαρο. Συγχαρητήρια λοιπόν.